Μαραθοπιτάκια. Είναι το κλασικό πρωινό που θα βρείτε σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο στην Κρήτη. Και όχι μόνο, σε οποιαδήποτε ταβέρνα και αν πάτε θα το βρείτε σαν ορεκτικό. Γενικά είναι μια συνταγή μοναδική, πάρα πολύ εύκολη για να τη φτιάξετε. Θα φτιάξουμε και το ζυμάρι και τη γέμιση και κατευθείαν θα τα ψήσουμε. Οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Για τα μαραθοπιτάκια θα χρειαστούμε. Για τη ζύμη, μία κουταλιά της σούπας μαγιά ξηρή, 300 γραμμάρια νερό χλιαρό, μία κουταλιά της σούπας ξύδι από λευκό κρασί, 550 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλεύρι για τη ζύμη και αλάτι. Για τη γέμιση, 400 γραμμάρια σπανάκι φρέσκο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 3 ματσάκια μάραθο, 1 κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο σε σπόρους, 1 κουταλάκι του γλυκού μαραθόσπορο, ξύσμα από ένα λεμόνι, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο για το ψήσιμο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, μέλι και σουσάμι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Μπελέση, θες να ξεκινήσουμε από το ζυμάρι ή από τη γέμιση? Εγώ θα να ξεκινήσουμε από το ζυμάρι. Εσύ? Εσύ? Από το ζυμάρι. Θα ξεκινήσουμε από το ζυμάρι. Λοιπόν, για να κάνουμε το ζυμαράκι για τα μαραθοπιτάκια, ελπίζω να μην με κοροϊδεύουν τώρα οι κριτικές που με βλέπουν γιατί θα δουν ότι θα βγάλω το μίξερ. Καταλαβαίνετε ότι το βγάζω για λόγους χρηστικούς, επειδή δεν μ' αρέσει να ανακατεύω. Γιατί καμία νοικοκυρά στην Κρήτη δεν κάνει τη συνταγή αυτή με το μίξερ. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Μαγιά, ξερί, νεράκι. Κάνουμε ένα μικρό ανακάτεμα εδώ, να ανακατευτεί η μαγιά. Και η ερώτηση η πρώτη, φίλε Μπελέση. Άμα δεν έχω ξηρή μαγιά και έχω φρέσκα, τι κάνω? Βάζω περισσότερη ποσότητα. Μπράβο, δύο φορές την ποσότητα της ξηρής. Άμα έχω 10 γραμμάρια ξηρή μαγιά, βάζω 20 γραμμάρια φρέσκα. Οκ. Okay? Θα ρίξω και το ξύδι. Θα ρίξω και το αλεύρι. Και βέβαια κάνουμε μια παραδοσιακή κριτική συνταγή. Οπότε τι θα μπορούσε να λείπει από τη συνταγή μας? Αλάτι. Αλάτι, είπε Παναγία μου. Γιατί. Αλάτι, είπα. Είδε που έπιασα το αλάτι και είπε το αλάτι. Λοιπόν, ρίχνω το αλάτι, αλλά αυτό που δεν θα μπορούσε να λείψει σε μία παραδοσιακή συνταγή είναι λάδι. Γιατί στην Κρήτη λένε λάδι, τι εννοούνε? Ελαιόλαδο. Τα πάντα γίνονται με λαδάκι, ελαιόλαδο. Οπότε ρίχνουμε και το λάδι. Και τώρα θα κλείσω το μίξερ και θα ανακατέψω, Μπελέση. Είχαμε κενό χρόνο. Να σου πω ότι τηλεοπτικά θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσω να κάνω τη γέμιση, να την αφήνω να γίνεται και όσο γινόταν η γέμιση να βάζω και το μίξερ να δουλεύει. Οπότε έκανες λάθος. Και είχε δίκιο για ακόμα μία φορά ο Μίτσος. Αλλά δεν πειράζει. Ξεκινάμε με το ζυμάρι, χτυπήστε καλά, τουλάχιστον 5-6 λεπτάκια μέχρι να γίνει ένα ωραίο λίγο ζυμαράκι και θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Η μαραθόπιτα είναι κατεξοχήν κριτική συνταγή, ενώ η Κρήτη φημίζεται για την αρωματική, ευζωική και μακροβιωτική κουζίνα της, καθώς το ελαιόλαδο, τα χόρτα και τα βοτάνια, όπως και τα γαλακτοκομικά της προϊόντα, ξεχωρίζουν για τις ευεργετικές τους ιδιότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Και το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Κλασική συνταγή, δουλεύει πάντα, αγαπάμε την Κρήτη. Ό,τι και γίνεται στην Κρήτη είναι νόστιμο, κατά έναν περίεργο τρόπο. Να σας πω ότι και οι ανθρώπους που συναντάω από το εξωτερικό μου λένε ότι η πιο νόστιμη κουζίνα που έχουν συναντήσει και έχουν γευτεί είναι η κρητική κουζίνα. Δηλαδή, όντως οι άνθρωποι δεν υπάρχουν επειδή χρησιμοποιούν πολύ λάδι, φίλε Μπελέση. Έτσι δεν είναι? Αγνό παρθένο. Κρητικό. Πιο πολύ σ' αρέσει το κρητικό ελαιόλαδο ή το Πελοποννήσιο? Το ίδιο καλή για μένα. Αλήθεια. Εγώ δεν θα πάρω θέση, δεν θα πω τίποτα. Απλά και οι δύο έχουν εξαιρετικό λάδι, αλλά θεωρώ ένας από τους δύο έχει καλύτερο. Δεν τολμάω να πω. Γιατί ή θα σκοτωθώ από μανιάτες ή από κριτικούς. Δηλαδή δεν παίζει αυτό το πράγμα. δεν παίζει. Αλλά ένας από τους δύο έχει καλύτερο λάδι. Όντως. Λοιπόν, βάζω μέσα στο ζυμαράκι μου με λίγο λάδι εδώ και τα αφήνω να φουσκώσει. Και όταν λέω να φουσκώσει, πόση ώρα εννοώ, φίλε Μπελέση? Αναλόγως το χώρο που θα τα αφήσω, το νερό που έχω χρησιμοποιήσει, το αλεύρι που έχω χρησιμοποιήσει ήταν τόσο, θέλω να γίνει τόσο, εντάξει? Λοιπόν, κάτσε να τα ξανατυλίξω τώρα. Και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε τη γέμιση. Ενώ άμα είχαμε τώρα τη γέμιση έτοιμη, τι θα κάναμε, Μπελέση? Προχωράμε. Τα προχωράγαμε. Άρα τι έκανες? Το έκανα λίγο πιο δύσκολο. Δεν το κάνεις πιο δύσκολο για μένα, για το μοντάζ. Για την αγαπημένη μας την Ειρήνη που θα το δει τώρα και θα χαίρεται. Λοιπόν, το τυλίγω γιατί δεν κάνει να το έχουμε ξεσκεπαστό. Ξεραίνεται από πάνω το ζυμάρι και δεν μας αρέσει. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη αυτό, εδώ. Πάει με βράνι μέσα και ήρθε η ώρα
να πάρουμε τα υλικά για τη γέμισή μας από το ψυγείο. Σπανάκι και μάραθος. Μπορούμε να το κάνουμε και μόνο με μάραθο. Για μένα, συνδυαστικά, αν βάλουμε και σπανάκι, είναι πιο ολοκληρωμένη γεύση γιατί έχει περισσότερα χόρτα η συνταγή μας. Άμα κάνουμε μόνο με μάραθο, θα έχει περισσότερο ζυμάρι, λιγότερα χόρτα. Οπότε, τα αφήνω πάνω σας. Άμα θέλετε να το κάνετε μόνο με μάραθο, μπορείτε να το κάνετε μόνο με μάραθο. Απλά θα βάλετε λίγο παραπάνω ποσότητα, δηλαδή ούτε άλλο τόσο, μάραθο και θα είστε εντάξει. Απλά εμένα μου αρέσει να βάζω και λίγο σπανάκι για να το συνδυάζω τέλεια. Τώρα, πιπέρι εδώ, αλάτι έχω εδώ, λάδι έχω εδώ. Και πάμε ξανά, Μίτσο. Ποιο υλικό πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε για να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας στην Κρήτη? Λάδι. Γιατί δεν έπεσε πιπέρι? Λοιπόν, λαδάκι στο τηγάνι εδώ. Και εννοείται πως άμα δεν έχετε baby σπανάκι και έχετε κανονικό σπανάκι, μας κάνει μια χαρά. Θα πάρουμε να το ρίξουμε μέσα εδώ. Και θέλουμε ίσα ίσα να το μαράνουμε. Βλέπετε, ούτε καν άφησα να κάψω το τηγάνι, δεν χρειάζεται. Γιατί άμα κάψει πολύ το τηγάνι, θα χάσει τη γεύση του το λαδάκι. Και εννοείται πως άμα έχετε κατεψυγμένο σπανάκι, η συνταγή γίνεται μια χαρά. Απλά, άμα σε αυτή τη συνταγή βάλετε κατεψυγμένο σπανάκι και το πείτε σε κριτικό, καταλαβαίνετε ότι δεν την γλιτώνετε τη δουλειά. Γιατί η φιλοσοφία της συνταγής είναι ότι παίρνω από τον κήπο μου ό,τι υπάρχει. Παίρνω και λίγο μάραθο και φτιάχνω μαραθοπιτάκια. Σωστά. Οπότε ρίχνω μέσα και το μάραθο εδώ. Θέλω να βάλετε αλατοπίπερο αρκετό. Μην το λυπηθείτε. Θα βάλουμε μια κοφτή κουταλιά του γλυκού αλάτι. Κοφτή όμως, όχι γεμάτη, για να μην γίνει πολύ αλμυρό. Και πιπέρι. Λοιπόν, έβαλα πιπέρι, έβαλα αλάτι. Θα σοτάρω, θα μαράνω λίγο τα χορταράκια μου και μόλις κρυώσουν, τότε θα συνεχίσω να φτιάξω τα μαραθοπιτάκια για να τα ψήσουμε. Η ιστορία της μαραθόπιτας ξεκινά στην περιοχή των Χανίων κατά τα χρόνια που η Κρήτη ήταν στην κατοχή των Αράβων 820 με 960, τότε που οι Κρητικοί έψιναν τις πίτες και τα καλτσούνια στο Σάτσι, μια λεπτή πέτρινη ή πύληνη πλάκα που έμπαινε πάνω στο πυρομάχι του τζακιού. Και τα χορταράκια μου είναι έτοιμα, έχουν μαραθεί, τα έχω εδώ πέρα στο μπολ και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε λίγα μυρωδικά μέσα. Τα μυρωδικά που θα βάλουμε είναι πάρα πολύ απλά, το να τηγάνι. Και προαιρετικά, άμα θέλετε, εμένα μου αρέσει να βάζω λίγο κόριανδρο και φυσικά μαραθόσπορο, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, καθώς ψήνω αυτά, πάω να χωρίσω το ζυμαράκι μου εδώ στα 10. Και δες τι ωραίο που είναι το ζυμάρι, φίλε Μπελέ. Δεν είναι τέλειο? Λοιπόν, βγάζουμε το ζυμαράκι από τον μπολ. Είναι φανταστικό. Όντως είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και θέλω λίγο αλευράκι εδώ. Έτσι να με βοηθήσει λίγο στη διαδικασία. Θα αφήσω εδώ πέρα δίπλα. Και χωρίζω το ζυμάρι μου στα 10. Οπότε, στη μέση. Και τώρα πώς το χωρίζουμε αυτό στα 5. Το κάνω έτσι. Και θα το χωρίσω στα 5. 1, 2, 3, 4, 5. Μην τα ζυγίσω γιατί είναι ακριβώς, το καταλαβαίνετε. 1, 2, 3, 4, 5. Και πάμε και εδώ ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αρχίζουν να ψήνονται τα μυρωδικά εκεί πέρα χωρίς λάδι. Λοιπόν, και εδώ το ίδιο. 1, 2, 3, 4, 5. Τρομερή διαδικασία, σου τα μπελέσει. Κοίτα εδώ. Πήρα ένα ωραίο χρώμα εδώ τα μπαχαρικά μου, θα τα βγάλω. Τέλεια. Δηλαδή, όντως, τα μαραθοπιτάκια πάνε σε άλλη διάσταση άμα κάνω αυτή τη μικρή έτσι προστίκη. Τα λίγα μυρωδικά που θα ρίξω πραγματικά θα κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, ζύγω τη φωτιά μου, μάλλον τη χαμηλώνω εδώ. Και έτσι όπως είναι, θα σπάσω τον κόριανδρο μαζί με το μάραθο, θα του κάνω σκόνη εδώ. Τέλειο. Λοιπόν, μαζί με τα μπαχαρικά να προσθέσω και λίγο ξύσμα λεμόνι. Αλάτι πιπέρι έχουμε βάλει. Δοκιμάστε λίγο εδώ πέρα τα χόρτα σας, να δείτε άμα δεν έχει αλατοπίπερο, βάλτε. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε και ανακατεύουμε να πάει παντού. Τέλεια. Για να δω, έχουμε αλάτι και πιπέρι. Συμπυκνωμένη γεύση, πραγματικά, σε μία πυρουνιά. Αλευράκι. Εδώ, να πάρω ένα ζυμάρι, τον πλάστιμο και πάμε να ανοίξουμε. Θα χρειαστείτε λίγο αλευράκι να σας βοηθήσει να τα ανοίξετε.
Το ζυμάρι θα δεσμεύσει όσο αλεύρι χρειάζεται. Δεν θα δεσμεύσει παραπάνω. Έχω φάει άπειρες εκδοχές από μαραθοπιτάκια. Τα έχω φάει πολύ λεπτά. Τα έχω φάει πιο χοντρά. Εμένα μου αρέσουν να είναι πολύ λεπτά. Μου αρέσει να είναι τραγανά. Οπότε ανοίξτε καλά. Εδώ. Δεν χρειάζεται να το κάνετε τέλειο. Αλήθεια δεν χρειάζεται. Η συνταγή είναι τόσο απλή που όντως θα γίνουν τέλεια από μόνα τους. Δεν το παρακάνουμε με τη γέμιση. Έχουν γέμιση τόσο όσο. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα κλείσω. Εδώ και εδώ. Και κάποια σημεία να μείνουν ανοιχτά, εμένα μου αρέσουν. Δηλαδή, επίτηδες, άμα αφήσουμε ανοιχτά σημεία, γίνονται ακόμα πιο ωραία τα μαραθοπιτάκια. Και μόλις τα κλείσουμε, τι κάνουμε. Παίρνουμε τον πλάστη. Και ξαναπατάμε. Εντάξει. Τώρα, άμα θέλετε να βάλετε και λίγο τυράκι, μπορείτε να βάλετε είτε μυζήθρα είτε ανθότυρο. Γίνονται τέλεια. Εμένα μου αρέσουν επίτηδες να σπάνε κάπου τα μαραθοπιτάκια, να βγαίνει λίγο από τη γέμιση έξω για να μπορέσει να γίνει τραγανή καθώς τα ψήνουμε στο τηγάνι. Άμα θέλετε να τα κάνετε τέλεια και να μην ανοίξουν, μπορείτε, αλλά εμένα δεν μου αρέσει. Οπότε ήρθε η ώρα του ψησίματος. Οπότε θέλω λίγο λαδάκι εδώ. Μην το παρακάνετε με το λάδι, γιατί όσο λάδι και αν βάλετε, θα τραβήξουν τα μαραθοπιτάκια και πάει το πρώτο μέσα. Εδώ. Τρομερό έτσι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, καθώς ψήνεται αυτό, το έχω σε χανή φωτιά. Πάω να ανοίξω το επόμενο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εδώ. Άμα βάζαμε τυράκι, θα βάζαμε λίγο, έτσι. Μαζί με τη γέμιση, κανονικά θα προσθέταμε και λίγο τυράκι. Εδώ. Το πιο φανταστικό σε αυτά και το γεγονός ότι γίνεται πιο νόστιμο το φαγητό είναι η διαδικασία. Δηλαδή, όταν πας σε ένα μαγαζί στην Κρήτη και παραγγέλνεις μαραθοπιτάκια, επειδή δεν έχεις δει όλο αυτό. Και απλά σου έρχεται ένα έτοιμο αποτέλεσμα, λες, OK, είναι νόστιμο. Αλλά άμα έβλεπες και όλη τη διαδικασία, το φαγητό γίνεται πάντα πιο νόστιμο. Γιατί ξέρεις πόσα αγάπη δίνεις αυτό που κάνεις, τη διαδικασία που έχεις, ότι φτιάχνεις ένα δικό σου ζυμάρι, ότι κάνεις τη γέμιση, ότι μαζεύεις τα χόρτα μόνος σου. Γιατί οι νοικοκυρές μαζεύουν τα χόρτα μόνες τους. Οπότε όλο το φαγητό γίνεται 10 φορές πιο νόστιμο. Λοιπόν, ανοίξαμε το ζυμαράκι εδώ. Ξανά γέμιση. Αυτό ήταν λίγο μικρότερο το ζυμαράκι, δεν μας πειράζει. Σιγανή φωτιά. Δεν βάζουμε δυνατή φωτιά γιατί δεν θέλουμε να παραψηθούν. Για να δω. Τέλειο. Κοιτάξτε εδώ. Δεν στρέφουν τα σάγια. Σήμερα κάνουμε μία ανιστήσιμη εκδοχή. Εμένα μου αρέσει να αφήνω λίγα σημεία ανοιχτά επίτηδες για να καίγεται εδώ. Το βλέπετε. Τα χόρτα μου αρέσει να καίγονται πάνω στο τηγάνι. Καλύπτουμε τελείως. Κλείνουμε εδώ. Και μόλις καλύψουμε, ξαναπαίρνουμε τον πλάστη και ανοίγουμε τα μαραθοπιτάκια. Να βλέπετε εδώ που έσπασε, εμένα μου αρέσει. Και γενικά τα σπάω επίτηδες για να δώσουν αυτή την εικόνα. Οπότε. Λίγο ακόμα. Εδώ. Τώρα, άμα θέλετε να τα πάτε για πιο light εκδοχή, μπορείτε. Βέβαια, δεν έχουμε βάλει και πολύ λάδι. Μπορούμε είτε να τα ψήσουμε στο φούρνο στους 200 βαθμούς. Θέλει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Για περίπου 15-20 λεπτά και μέχρι που να γίνουν ωραία και σεξι. Και σε περίπτωση που θέλετε να πάτε ακόμα πιο light, ψήνονται ακόμα και στη σχάρα. Λοιπόν, ένα ξυλογοποιήσω εδώ. Βγάζω το πρώτο μου, ελάχιστο λαδάκι, βλέπετε, τράβηξε όσο λάδι χρειαζόταν. Βάζω περίπου 1 με 2 κουταλιές σούπας λαδάκι. Και συνεχίζω ακριβώς την ίδια διαδικασία. Δεν θέλουμε δυνατά τη φωτιά και άμα δεν έχετε δυνατά τη φωτιά θα προλαβαίνετε να φτιάχνετε ένα, να βάζετε ένα. Να φτιάχνετε ένα, να βάζετε ένα. Μόλις θα τελειώσω όλα, πάμε να δοκιμάσουμε. Και κοιτάξτε πόσο μοναδικά γίναν τα μαραθοπιτάκια μου. Κοιτάξτε εδώ. Να ρίξω μελιμπελές ή να μην ρίξω. Εννοείται. Το μέλι είναι προαιρετικό. Αν θέλετε ρίχνετε, άμα θέλετε δεν ρίχνετε. Άρα, άμα ρίξετε, ρίξτε το μέσα, όχι σε κειμένα. Λοιπόν, εδώ και εδώ. Να ρίξω και λίγο σουσάμι από πάνω. Και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Για τα μαραθοπιτάκια ξεκινάμε με τη ζύμη. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε τη μαγιά, το νερό και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το ξύδι, το αλεύρι, αλάτι, το ελαιόλαδο και χτυπάμε με το γάντζο σε δυνατή ταχύτητα. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε λαδωμένο μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο. Για τη γέμιση, σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε το σπανάκι, το μάραθο ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι, σοτάρουμε μέχρι να μαραθούν και αφήνουμε να κρυώσουν. Σε τηγάνι σε μέτρια φωτιά, βάζουμε τον κόλιανδρο και το μαραθόσπορο. Σοτάρουμε για 1 με 2 λεπτά και μεταφέρουμε σε ένα γουδί.
Τα σπάμε μέχρι να γίνουν σκόνη και βάζουμε στο μπολ με τα υπόλοιπα υλικά. Προσθέτουμε το ξύσμα από το λεμόνι και ανακατεύουμε. Για τη σύνθεση, κόβουμε τη ζύμη σε 10 κομμάτια, ανοίγουμε το κάθε κομμάτι σε λεπτό φύλλο, μοιράζουμε τη γέμιση σε όλα τα φύλλα και κλείνουμε σαν φάκελο. Σε τηγάνι σε μέτρια φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε ένα μαραθοπιτάκι και ψήνουμε για 2 με 3 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να πάρει χρώμα και να ψηθεί καλά. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλα τα μαραθοπιτάκια, προσθέτοντας λίγο ελαιόλαδο. Σερβίρουμε με μέλι και σουσάμι. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, για τη δοκιμή δεν χρειάζομαι βοήθεια σήμερα. Θα δοκιμάσω μόνος μου. Δεν υπάρχει. Όντως είναι τόσο φανταστικό και τόσο εύκολο και τόσο λιτό, με λίγο μάραθο και λίγο ζυμαράκι, φτιάχνεις κάτι τόσο μοναδικό, τόσο ιδιαίτερο που δεν ξεχνάς ποτέ.